αρνητικών κτηρίων ερμηνεύεται από το Πεντάγωνο ως η αρχή του τέλους για το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν. Άγνωστο παραμένει το πού βρίσκεται ο Ιρακινός ηγέτης και η γη του, παρότι εμφανίστηκαν και πάλι σήμερα σε βίντεο που πρόβαλε η τηλεόραση της Βαγδάτης. Οι διπλωματικές διεργασίες στη Δύση κορυφώνονται, καθώς αυτή την ώρα συναντώνται στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας ο Τζος Μπους και ο Τόνι Μπλερ. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Η Δήμητρα Κρεώτου θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Δήμητρα. Καλησπέρα. Φαίνεται είναι σήμερα η μέρα της Βαγδάτης. Είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Εθνιδιαστικά το πρωί 3.000 Αμερικανοί στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων εισέβαλαν στην πρωτεύουσα σε μια επίδειξη δύναμης, όπως και οι ίδιοι είπαν, ότι μπορούν να μπουν ανα πάσα στιγμή στην Βαγδάτη. Έχουν καταλάβει, όπως είπαμε, τα δύο παλάτια του Σαντάμ Χουσέιν. Μάλιστα, στο ένα παραμένουν ακόμα και, όπως δήλωσαν αμερικανικές πηγές, δεν σκοπεύουν να φύγουν. Οι βομβαρδισμοί στη Βαγδάτη συνεχίζονται, ενώ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας ο Τζορτζ Μπους συναντά τον Τόνι Μπλερ. Στο Κάστρο Χίλσμπορο, που είναι και η κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού, για να συζητήσουν την επόμενη μέρα για το Ιράκ. Βεβαίως, το θέμα εδώ πια είναι όχι τόσο η πορεία των επιχειρήσεων, αλλά το τι θα γίνει οι συμφωνίες, γιατί μετά Σαντάμ εποχή ήδη κουβέντες έχουν ξεκινήσει και θα δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας για την κυβέρνηση που προτίθεται να εγκαταστήσουν στη Βαγδάτη οι Αμερικανοί. Βλέπουμε εδώ και τους δύο υπουργούς εξωτερικών, τον Colin Powell και τον Jack Straw από πλευράς ΗΠΑ και Βρετανίας. Μάλιστα, θα δούμε. Δήμητρα, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν καν δηλώσει οι δύο ηγέτες, έτσι ακόμα δεν είναι? Ακόμα όχι, έχουμε κάποιες δηλώσεις του Colin Powell, θα τις δούμε στη συνέχεια. Θα τις ακούσουμε μάλλον. Πάμε λοιπόν, σε ευχαριστούμε Δήμητρα, θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι συνέβη σήμερα στη Βαγδάτη, στην μητέρα των μαχών όπως ονομάστηκε. Με μια ευνηδιαστική επιχείρηση, οι Αμερικανοί στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων εισέβαλαν το πρωί στη Βαγδάτη και μόνο σε ορισμένα σημεία συνάντησαν αντίσταση από τους Ιρακινούς. Οι δυνάμεις που χρησιμοποίησε το Αμερικανικό επιτελείο ήταν 3.000 άνδρες και 70 άρματα μάχης. Μέσα σε μια ώρα είχαν καταφέρει να καταλάβουν ένα από τα παλάτια του Σαντάμ Χουσέιν, ενώ μέχρι το μεσημέρι έπεφτε στα χέρια τους και το δεύτερο. Δευτέρα πρωί και 70 αμερικανικά άρματα μάχης μπαίνουν στην καρδιά της Βαγδάτης. Οι εικόνες, η ισχυρότερη απόδειξη σε αυτόν τον πόλεμο, όπου συχνά οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Δημοσιογράφοι μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό από πού περνούν τα τάγκς. Η κάμερα καταγράφει Ιρακινούς να αφήνουν κάτω τα όπλα τους και να τρέχουν στις όχθες του ποταμού Τίγρη. Η μάχη άρχισε. Stop the tape. You can see this rifle right here. You can see the rifle right there. Stop the tape. You can see it there. You can see the muzzles of those men as they walk along. And as you just come down here, watch how they will leave equipment right there. You can see that he put something on the ground right there. And again here, you can see those men hiding that and just putting it there. Now, do they mean to come back and pick that up as a collection point, or are they literally trying to pile it up and walk off the battlefield? Η τρίτη μεραρχία βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο 8 στη δυτική όχθη του Τίγρη. Και σύμφωνα με το Sky News, πέρασε ναρκοπέδιο και υποστηριζόμενη από βομβαρδιστικά αεροπλάνα Α-10 και κατασκοπευτικά μπαίνει στη Βαγδάτη. Η 7η μεραρχία προχωρά στο κέντρο πια της Ιρακινής πρωτεύουσας και εξασφαλίζει την πρώτη ψυχολογική τουλάχιστον νίκη σε αυτή τη διαφορετική μάχη της Βαγδάτης, μπαίνοντας στο προεδρικό παλάτι του Σαντάμ Χουσέιν. Εκεί η δημοσιογραφική κάμερα καταγράφει τις άδειες αίθουσες με τα εναπομείναντα σκονισμένα σε στυλ μπάροκ έπιπλα και τους πολυελαίους που γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς. Some of the vast oil revenues, the wealth from the country which has been siphoned off and used to construct these amazing buildings. Μέχρι το μεσημέρι, οι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν μπει και στο δεύτερο παλάτι, το Αλ-Σιζούν, το νεότερο προεδρικό παλάτι. Ο ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters κάνει λόγο πρώτη φορά για μάχες μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρακινών. Οι Αμερικανοί ελέγχουν κάθε σπιθαμή του. The end of the day, I believe that when Baghdad falls, and it will be a significant blow to Iraq. Διασφαλίζουν λίγο αργότερα και το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ενώ καταστρέφουν τον Ανδριάντα του Σαντάμ Χουσέιν πάνω στο άλογο.
Τουλάχιστον 4 πεζοναύτες σκοτώνονται κατά την επίθεση που δέχτηκε το όχημά τους σε γέφυρα πάνω από κανάλι στα προάστια της Βαγδάτης. Ένας Αμερικανός λοχαγός καυχιέται πως κατέλαβαν την πόλη. I have not, but I know you have. There's running water, there's gold faucets. That'll be my first shower in about 20 or 30 days. I'm happy, looking forward to it. You're gonna take a shower inside of Hussein's bedroom, huh? In his personal bedroom. Η αντίσταση που συναντούν πάντως είναι σχετικά μικρή, περισσότερο με αντιαρματικές ρουκέτες. Κάποιοι στρατιώτες βγάζουν πάλι την αμερικανική σημαία και την κρατούν ψηλά. Ο αξιωματικός τους όμως διευκρινίζει πως καμιά άλλη σημαία δεν θα κυματίσει στη Βαγδάτη παρά μόνο η σημαία του Ιράκ. Θυμάται προφανώς την κατακραυγή για την έπαρση της Αστερόεσας στο λιμάνι του νότου Τόουμ Κάσρ. But from the beginning of the invasion, the American commanders have insisted that the Iraqi flag would still fly over Iraq, that they were removing the regime and not subduing a country. Πολλοί κάτοικοι της Βαγδάτης παρακολουθούν τι γίνεται από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Άλλοι ακούνε το ραδιοφωνικό σταθμό της πρωτεύουσας που μεταδίδει εθνικοπατριωτικά τραγούδια, καλώντας τους να στηρίξουν τον Σαντάμ Χουσέιν. Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος ο Ιρακινός πρόεδρος εμφανίζεται στην τηλεόραση του Ιράκ και, όπως έλεγε ο παρουσιαστής, συζητά τον πόλεμο με τους αντιπροέδρους του Ταχά Γιασίν Ραμαντάν και Τάρικ Αζίζ και το γιο του Χουσάιν. Κανείς δεν γνωρίζει πότε μπορεί να μαγνητοσκοπήθηκαν αυτές οι εικόνες. Ένοπλοι Ιρακινοί ελέγχουν τα Υπουργεία Πληροφοριών και Εξωτερικών και είναι έτοιμοι να τα υπερασπιστούν με ρουκέτες, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters, ενώ αποκλείουν γέφυρες στον ποταμό Τίγρη. Άλλοι πάλι με τα όπλα στα χέρια παίρνουν θέση στους δρόμους της Βαγδάτης και ορκίζονται πως θα πολεμήσουν για τον Σαντάμ Χουσέιν. Ωστόσο, η αντίσταση, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, δεν ήταν αυτή που περίμεναν στις 19 ημέρες του πολέμου. Και σύμφωνα με το Associated Press, Φενταγίν προσπάθησαν να εμποδίσουν δημοσιογράφους που διαμένουν στο ξενοδοχείο Παλαιστίνη να βγουν και να δουν οι ίδιοι τι πραγματικά γίνεται. Reports said Fedayeen paramilitaries have been preventing journalists from leaving that hotel and pictures there. A sense that Fedayeen paramilitaries mingling amongst the crowds outside that hotel. Ο Υπουργός Πληροφοριών του Ιράκ, Μοχάμεντ Αλ-Σαχάφ, δηλώνει πως όλα είναι ένα μεγάλο ψέμα και οι Αμερικανοί αυτοκτονούν στις πύλες της Βαγδάτης. Πολλοί μιλούν για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο να πιστούν οι απλοί πολίτες της Βαγδάτης πως πράγματι οι Αμερικανοί στρατιώτες έρχονται ως απλοί απελευθερωτές. Και από την άλλη, η ανώτατη Αμερικανική διοίκηση ελπίζει πως με την τακτική μπορούμε να μπαίνουμε στη Βαγδάτη όποτε θέλουμε, θα ασκήσει τέτοια ψυχολογική πίεση ώστε το καθεστώς θα καταρρεύσει και ο ολοκληρωτικός έλεγχος της Ιρακινής πρωτεύουσας θα επιτευχθεί με μικρότερο κόστος. Μάλιστα, οι εικόνες, είναι η αλήθεια, προκαλούν σύγχυση.